Γεια σας, με λένε Άλεξ. Ελπίζω να μην με ξεχάσατε. Τι κάνετε? Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα τελείως άκυρο θέμα που δεν έχουμε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω ποιον μπορεί να ενδιαφέρει αυτό, αλλά εγώ το βλέπω συνέχεια τώρα, τελευταία, στα social μου και βλέπω πολλά triggers από παντού, βλέπω πολύ προβληματικότητα. Και δεν θα ήθελα να το αφήσω έτσι και να μην μιλήσω γι' αυτό σε ψυχολογικό aspect. Θα σας μιλήσω για εμένα και κατ' επέκταση μάλλον στα άτομα που μοιάζουν με εμένα. Δηλαδή εσείς που λέτε τα βίντεο. Όχι, δεν σας προσβάλλω, αράξτε. Λοιπόν, έχετε ακούσει ποτέ mukbangs, άμα τα προφέρω σωστά? Λοιπόν, είναι κάτι βίντεο τα οποία ξεκίνησαν από την Κορέα και είναι τύπου ASMR, ας πούμε, φανταστείτε. Στα οποία είναι ένα άτομο το οποίο έχει μια τεράστια ποσότητα φαγητού, ένα ολόκληρο τραπέζι, έχει μια κάμερα και κάθεται και τρώει και βγάζει βίντεο. Ωραία, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Οκ, okay, sorry, δεν κρίνω. Σε κάποιον μπορεί να τον χαλαρώνει να βλέπει κάτι τέτοιο. Οκ, okay, δεκτό. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα βασικά. Όλο αυτό, παιδιά, είναι ψεύτικο. Έχουν βγει τόσα proofs και τόσοι άνθρωποι που έχουν πει ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι δηλαδή, ας πούμε, μια Κορεάτισσα έβλεπα πρόσφατα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, η οποία κυριολεκτικά τρώει μια μπουκιά, φτύνει το φαΐ, και μετά κάνει σήμα στον editor για να το κόψει. Και το προσέξανε όλοι ότι κάνει σήμα στον editor. Οπότε ανακαλύψανε ότι η τύπισσα δεν τρώει σχεδόν τίποτα από όλο αυτό το φαΐ. Οπότε ουσιαστικά απλά τρώει 2-3 μπουκές και μετά το φτύνει. Τώρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Άλλοι δεν το φτύνουνε. Άλλοι το κάνουν με το. Άλλοι το κάνουν όλο edit. Άλλοι κάνουν ντρόνε και άδειο τραπέζι, τα έφαγε όλα. Τέτοια ό,τι να είναι παίζουν. Και αναρωτιέστε γιατί ασχολούμαι εγώ με αυτό που τα βίντεο μου έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία. Διατροφικές διαταραχές. Ένα άτομο με κάποια διατροφική διαταραχή τύπου ανορεξία θα δει το βίντεο και θα είναι σε φάση μπρο, εγώ δεν τρώω τίποτα και χάνω όλα αυτά τα κιλά, τα όργανά μου δεν λειτουργούν σωστά, περνάω, λιποθυμάω ή μου κόβει την περίοδος, οτιδήποτε. Ένα ανθυγιεινό πράγμα. Δύο, βουλιμία ας πούμε. Εγώ τρώω τον κόλο μου, δεν προσέχω τίποτα, κάνω ράνο, έχω πάρει 100 κιλά ή οτιδήποτε τέτοιο και βλέπουν αυτά τα βίντεο με τα άτομα τα οποία σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα, κάθε μέρα ανεβάζουν βίντεο που τρώνε ποσότητες φαγητού και δεν αλλάζει τίποτα στη φυσική τους κατάσταση. Και μπορεί εκείνη την ώρα να είσαι σε φάση να τριγκεριστείς και να είσαι σε φάση να μην σκέφτεσαι καθαρά, να είσαι σε φάση τρώει τόσο πολύ και είναι έτσι. Ή τριγκάρει φουλ τις διατροφικές διαταραχές όλο αυτό, γιατί νιώθεις και εσύ ηλίθιος μετά. Οπότε, το άλλο που ήθελα να πω, εκτός από τις διατροφικές διαταραχές, είναι πόση ποσότητα φαγητού που άνθρωποι στον κόσμο μπέσα, δεν έχουν, δεν, είναι όλοι μαζί ένα χωριό και έχουν να φάνε ένα ψωμί, ξέρω, και το μοιράζονται όλοι μαζί. Γι' αυτοί πάνε και τι κάνουνε, τρώνε το φαγητό και το φτύνουνε. Αυτό είναι το content τους, αυτή είναι η δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να χαλάρει τις πράγματα που σε άλλους λείπουνε τόσο πολύ και είναι τόσο βασικά για τις καθημερινές ανάγκες και κάθονται και τα τρώνε και τα φτύνουνε. Και δεν το δέχομαι το δικά τους λεφτά κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, πηγαίνετε το με λεφτά. Δεν είναι αυτό το νόημα, παιδιά. Πηγαίνετε το με φαΐ. Υπάρχουν κυριολεκτικά άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα να φάνε και υπάρχουν άνθρωποι που το content τους είναι να σπαταλάνε φαγητό. Γιατί
Όλοι το ξέρετε ότι όλα αυτά πάνε στα σκουπίδια. Επίσης είναι τι ανθυγιεινό πρότυπο. Δηλαδή τι ζυμαίνει τρώω κάθε μέρα όλα αυτά. Δεν μπορείς να τα φας κάθε μέρα όλα αυτά, άνθρωπε μου. Πραγματικά, ό,τι μεταβολισμό για να έχεις. Μπορείς να το κάνεις μία φορά έτσι για το challenge και το ένα και το άλλο και... Α, άντε να το δεχτείς. Αλλά τώρα να το κάνεις κάθε μέρα αυτό το πράγμα και να φλεξάρεις μετά στο Instagram ή οπουδήποτε. Αχ, έχω μείνει ίδιος, δεν έχω πάρει ούτε μισό γραμμάριο, μισό 14ο του γραμμαρίου. Τι είναι όλο αυτό. Δηλαδή, γιατί προσπαθούμε να προβάλλουμε ό,τι πιο ψεύτικο, όλη την ώρα, όλη την ώρα. Και οι άνθρωποι να μην ξέρουν τι συμβαίνει, δηλαδή. Έχουμε καταλήξει τώρα να είμαστε σε φάση... Εντάξει, γιατί να μην φάω κι εγώ όλα αυτά, όλη αυτή τα τρώω όλα αυτά, μια χαρά είναι. Έχω κι εγώ κανό μεταβολισμό. Όχι εγώ, εγώ δεν έχω. Αλλά τέλος πάντων. Επίσης το μόνο που ήθελα να αναφέρω ήταν ότι υπάρχει ένας, ο οποίος όντως πάχει, ναι. Μου τον λένε Νίκο Αβοκάντο για τέτοιο. Επίσης νομίζω τώρα έχασε τα κιλά και αρχίζει πάλι να κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, παιδιά, εγώ δεν το ενθαρρύνω καθόλου όλο αυτό για τους λόγους που σας είπα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ψιλοκαταστροφικό. Δηλαδή, ουσιαστικά χαλάς φαγητό, τριγκάρεις τον κόσμο με διατροφικές διαταραχές, γιατί ας πούμε το να τρώσω όλο αυτό το φαΐ παραμπέμπει σε βουλιμία, βασικά σε υπερφαγικό επεισόδιο σε μένα. Δηλαδή αναγκάζει τον εαυτό σου να μπει σε υπερφαγικό επεισόδιο και εμείς προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Εγώ ας πούμε που περνάω βουλιμία ή οποιοδήποτε άλλος, προσπαθούμε ρε παιδί μου να είμαστε σε φάση okay, δεν χρειάζεται να φας άλλο και το ένα και το άλλο και οι άλλοι είναι σε φάση όχι φας κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Υπάρχει ένα τραπέζι και το μεγάλο challenge είναι να φας 100 τραπέζια φαΐ. Ναι. Κάνουνε τον εαυτό τους να μπαίνει στο τρυπάκι της βουλιμίας. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι υγιές. Δεν θα έπρεπε να είναι content σε καμία περίπτωση. Και ναι, το κρίνω. Εντάξει, δεν είναι και πολύ τέτοια opinion ότι... Δεν ξέρω, ήθελα να το μοιραστώ αυτό. Γιατί το θεωρώ τίγκα λάθος και πολύ άσχημο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το βλέπω. Και θα μου πείτε, εντάξει, τι κάθεσαι και λες τώρα για κράση και κρίνεις, απλά μη τα βλέπεις και κάποιοι μπορεί να μην γουστάρουν το δικό σου κόντα. Ναι, θα μου πείτε, δεν προσβάλλει κανέναν το ούτε δικό του φαΐ, ναι, δικό του λέω. Κάθισε δε το άλλο το βίντεο πάλι, γιατί τα είπα ήδη όλα. Οπότε, εγώ είμαι κατά όλου αυτού του πράγματος, γιατί δημιουργεί ψεύτικη εικόνα, πρώτον, δεύτερον, νομίζω είμαι λίγο άρρωστο, μπορεί να τριγκάρει κόσμο όντως και θα μου πείτε να μην τα βλέπουμε για να μην τα κάνουμε, για να μην τα ράνουμε. Ναι, okay, αλλά κυριολεκτικά άμα μπούμε 2 λεπτά στο TikTok μετά θα αρχίσει να μας βγάζει ανθρώπους που να τρώνε. Και δεν θέλω τώρα να μου πείτε και τι να κάνουμε, βάζουμε trigger warning σε όλα και δεν γίνεται να βάζουμε trigger warning σε όλα, πω, το political correct μας έχει φάει και το ένα και το άλλο. Α, έχω κουραστεί να διαβάζω, ακούω τέτοια πράγματα. Υπάρχουν άτομα τα οποία τριγκερόμαστε με συγκεκριμένα πράγματα γιατί έχουμε τραύμα από αυτό. Όχι γιατί ξυπνήσαμε μια μέρα και είπαμε με ενοχλεί να βλέπω ουλές ή οτιδήποτε τέτοιο. Έχουμε τραύμα. Και είμαστε πολλοί, δεν είναι ότι είναι ένα άτομο. Οπότε όταν τα άτομα που θα δούνε το βίντεό σου είναι τόσα πολλά, στοχεύεις σε τόσο μεγάλο κοινό, πρέπει να προειδεάζεις. Επίσης, πρέπει να σταματήσουν οι χορηγίες σε αυτές τις βλακίες, πραγματικά. Δηλαδή,
Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ότι δεν είναι καλό να βλέπεις κάτι τέτοιο. Τα άτομα που δεν τα αντέχετε, παιδιά, όχι εσείς που απλά τα βλέπετε και γουστάρετε, εσείς δείτε ό,τι θέλετε, αλλά εμάς που μας τριγκάρει, οπότε αναφέρομαι, γιατί ξέρω ότι έχετε άτομα που με βλέπετε, διατροφικές διαταραχές, τα έχουμε συζητήσει, δεν θα σας βοηθήσει να δείτε κάτι τέτοιο, αν είστε σε ανορεκτικό επεισόδιο ή φάση που δεν τρώτε ή κάτι, να δείτε κάτι τέτοιο για να φάτε. Προσωπικά εμένα με κάνει να κάνω εμετό. Δεν με βοηθάει. Αυτή είναι η δική μου συμβουλή. Μη δείτε κάτι τέτοιο. Δεν θα σας ανοίξει η όρεξη. Για μένα. 2. Αν έχετε θέματα με υπερφαγικά επεισόδια, επίσης μην βλέπετε τέτοια πράγματα, γιατί τριγκάρουν πολύ πιο εύκολα αυτό στο κεφάλι σας που θα σας πει: ωραία, φάει to fill the void, φάει, φάει κι άλλο, φάει, φάει. Γιατί τρώει κι αυτός, κοίτα, κοίτα. Και μετά πάει και δικαιολογία. Κοίτα, τρώει κι αυτός, αλλά κοίτα τον, μετά από 3 μήνες είναι ακόμα ο ίδιος. Εντάξει, δεν πειράζει, μωρέ, να φάω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Γιατί για να έχεις φτάσει μέχρι αυτό το βίντεο, μάλλον έχεις διατροφική διαταραχή. Αλλά αν δεν έχεις διατροφική διαταραχή και έχεις φτάσει μέχρι αυτό το βίντεο, θα ήθελα να ξέρεις ότι οι διατροφικές διαταραχές είναι παραπάνω από το θέλω να χάσω κιλά που νομίζουν όλοι. Τα άτομα με διατροφικές διαταραχές έχουμε θέμα. Δεν το κάνουμε για να δυνατήσουμε απαραίτητα, δεν το κάνουμε για προσοχή και όλα τα γνωστά. Είναι όντως θέμα το οποίο δουλεύουμε. Δηλαδή, τώρα, εσύ που έχεις διατροφική διαταραχή και είδες το βίντεο τώρα και λες, εγώ δεν το δουλεύω, είμαι το ένα ή με το άλλο. Μπρο, είσαι ακόμα εδώ και το παλεύεις. Αν δεν το δούλευες καθόλου, θα ήσουν στον τάφο και δεν θα μπορούσε να δεις το βίντεο. Οπότε, το δουλεύεις κι εσύ και θέλω να ξέρετε ότι όλοι κάνετε προσπάθεια. Είτε είναι μικρή, είτε είναι μεγάλη. Είτε είναι σήμερα σηκώθηκα από το κρεβάτι μου, είτε είναι πήρα προαγωγή στη δουλειά, είτε είναι τέλειωσα όλες τις συνεδρίες με την ψυχολόγο και τώρα είμαι τέλεια. Κάθε μικρή προσπάθεια μετράει. Δεν ξέρω από πού μου βγήκε αυτό, απλά ήθελα να σας το πω. Νομίζω αυτό το βίντεο, δεν θέλω να κράξω κανέναν που κάνει οτιδήποτε τέτοιο. Βασικά θέλω, αλλά τέλος πάντων, ας κάνω καθένας ό,τι θέλει. Απλώς, προσέξτε λίγο ο ένας τον άλλον, ρε φίλε. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω. Και τι με νοιάζει εμένα αν όλος θα στεναχωρηθεί, είναι δικό του θέμα. Παιδιά, πόσο χρονών είστε, 2. Αν ήσασταν 2, μπορεί να ήσασταν περισσότερο εμπαθέτη. Τι να πω. Εγώ, παιδιά, τα ίδια. Καλά είμαι, νομίζω. Μπορεί και όχι. Ακόμα δεν βρήκα δουλειά, ψάχνομαι. Αλλά το έχω αποφασίσει, θα φύγω. Δεν θα βλέπω mukbangs στη διαδρομή. Δεν έχω πετάξει ποτέ με αεροπλάνο. Οπότε λίγο τα κλάση. Αλλά στην τελική όλα είναι μια περιπέτεια και άλλες τέτοιες ασυναρτησίες που λέμε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ήταν λίγο διαφορετικό, το ξέρω. Απλώς ήθελα να τα πω, ρε φίλε, και έλεγα να το αναβάσω TikTok, αλλά μετά ήμουν σε φάση, ναι, οκ, θα βγει τεράστια, δεν πρέπει να αναβάσω TikTok. Οπότε, απολαύστε εμένα να κράζω κάτι τελείως άκυρο. Let's break the stigma together, παιδιά. Ευχαριστώ για όλο το support και τα views, τα likes, τα σχόλια. Δεν ξέρω, είστε πολύ γλυκούλευτες. Δεν το περίμενα, γιατί στο TikTok άμα δείτε, τρώω τίγκα κράξ μου και το ένα και το άλλο. Εδώ πέρα στο YouTube είναι όλοι σε φάση, α, Άλεξ, είσαι τέλειος, αγαπάμαι. Και εγώ είμαι σε φάση, τι γλυκό, δεν μπορώ. Δεν έχω λάβει τόση αγάπη ποτέ σε φάση. Αυτά, λοιπόν, ευχαριστώ που με ανεχτήκατε, το λέμε στο επόμενο βίντεο και φιλάκια!